Πώς θα πάει η σχέση μου, τι θα κάνω στη ζωή μου, επαγγελματικά, οτιδήποτε σας απασχολεί. Θέλω να σκεφτείτε την πρώτη επιθυμία. Καλημέρα. Σήμερα, 25 Νάτου του 24, θα πούμε ένα διαφορετικό φλιτζάνι. Θα πούμε ένα φλιτζάνι που θα κρατήσουμε τις ημερομηνίες, που θα κρατήσουμε τα νούμερα, που θα κρατήσουμε τα αρχικά και τα ζώδια. Θα δούμε πώς πρέπει να κινηθούμε σε κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Θέλω να σκεφτείτε πάρα πολύ λοιπόν σήμερα πόσο σημαντικά πράγματα έρχονται για σας, ποιες είναι οι σημαντικές ημερομηνίες που θα θέλατε να ακούσετε εδώ αν θα γίνει κάτι. Οπότε θέλω να σκέφτεστε συγκεκριμένα όση ώρα γυρνάω, συγκεκριμένα τα άτομα που μας ενδιαφέρουν και αν είναι για επιστροφή, αν είναι για κάτι επαγγελματικό. Θέλω λίγο πιο συγκεκριμένα σήμερα τη σκέψη σας και ακριβώς να σκέφτεστε τις ημερομηνίες που περιμένετε να δούμε αν θα βγούνε και πόσο διαφορετικά θα είναι σήμερα αυτή η καφεμαντία. Πάμε να σκεφτούμε πολύ πολύ καλά για να γυρίσω την κουπίτσα μας, να δούμε τι θα μας δείξει σήμερα και πώς θα είναι, αν θα είναι καλά τα πράγματα ή όχι τόσο. Σκεφτείτε πολύ πολύ καλά και πάμε να την αφήσω να στεγνώσει και να γυρίσουμε το πιατάκι μας μέχρι να στεγνώσει η κουπίτσα μας. Ωραία. Θέλω να πω ότι είναι λίγο διαφορετικό γιατί θα δούμε περισσότερες ημερομηνίες και περισσότερα αρχικά και θα έχουμε ένα περισσότερο, θα δούμε λοιπόν αυτά που θέλουμε και που σκεφτόμαστε έντονα. Θέλω να έχετε σκεφτεί πολύ καλά, ήδη βλέπω κάποια νούμερα πολύ πολύ ωραία, αυτά θα έλεγα ότι είναι τυχερά νούμερα εδώ που βλέπω, οπότε θέλω να σημειώνετε κάποια. Καταρχήν να πω ότι έρχεται μια μεγάλη βοήθεια από ένα αντρικό πρόσωπο, κάτι που το επιθυμείτε πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό και το σκέφτεστε. Είναι σαν να κρατάει ένα σάκο με δώρα, είναι σαν κάτι να σας πει πολύ πολύ σύντομα. Και θέλω να γράψετε το 11, το 9, το 17, το 22 και το 29, τα οποία είναι στη σειρά, από κάτω είναι χρήματα. Θέλω κάτι να κάνετε με αυτά τα νούμερα, μπορεί να είναι και ημερομηνίες καλές και θέλω να έχετε πολύ πολύ έντονα στο μυαλό σας 15 δεκάτου ή ακριβώς αυτή την ημέρα ή μέχρι τότε θα τακτοποιήσετε κάτι που τον τελευταίο καιρό σας παιδεύει πάρα πάρα πολύ. Υπάρχουν συναντήσεις και λόγια πολύ πολύ καλά. Υπάρχει ένας όμορφος κύκνος εδώ που θα έλεγα ότι έρχεται ένα πρόσωπο στη ζωή σας ή κάτι θα πάει πολύ πολύ καλά σε θέμα δεσμού. Μπορεί να υπάρξει συμβίωση, μπορεί να υπάρξει μια ένωση αναπάντεχα ωραία που δεν το περιμένετε. Γενικότερα λοιπόν 29, 30, 1, πρώτη, συγγνώμη, πρώτη δεκάτου και δύο δεκάτου είναι πολύ πολύ καλές ημερομηνίες γιατί ανοίγετε πόρτα στα επαγγελματικά σας. Οπότε αν σκέφτεστε κάτι τότε, θα δούμε και μέσα στην κουπίτσα μας, είναι πολύ πολύ καλές ημερομηνίες για να κλείσετε ή να ξεκινήσετε μια συμφωνία. Πριν πάω όμως μέσα στην κουπίτσα μας, να πω ότι εδώ βγαίνει μια ωραία πρόταση που μπορεί να είναι γάμο, μπορεί να είναι επαγγελματική, είναι κάτι πολύ πολύ καλό που έρχεται σύντομα μέχρι και τέλος του μήνα, μέχρι 30-29 θα έλεγα, ούτε 30, μέχρι 29 λοιπόν θα ακούσετε κάτι καλό. Πάμε να δούμε μέσα που είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο. Και να πω ότι απ' έξω υπάρχει ένα ωραίο χαρτί που έρχεται στα χέρια σας. Μέχρι και 28 με 29 θα ακούσετε μία απάντηση για κάτι που περιμένετε. Γι' αυτό είπα να συγκεντρωθείτε. Έρχεται η συνάντηση και η επανασύνδεση που θέλετε. Εδώ μου δείχνει μία επανασύνδεση, μία ένωση, κάτι που σας έχει πληγώσει πάρα πολύ, που έχετε κάνει πολλά δάκρυα γι' αυτό. Μέχρι 29, 30 και μέχρι 15 δεκάτου
κρατήστε το όπως σας τα λέω, είναι και ενδιάμεσα το διάστημα αυτό που μπορεί να συμβεί, αλλά είναι και ακριβώς αυτές οι ημερομηνίες, έρχεται η επανασύνδεση, έρχεται η επιστροφή προσώπου και η ένωση που πραγματοποιείται με πολύ πολύ ηρεμία και πολύ πολύ καλές συζητήσεις, λέει εδώ. Απ' την άλλη, σας απασχολούν πάρα πολύ τα οικονομικά, νι, χι, έψιλον, πι, σίγμα και κάπα, πολύ πολύ έντονα θα μοιραστείτε με άτομα γύρω σας, είτε στη δουλειά, είτε δικά σας, κάτι πολύ πολύ καλό που έρχεται επαγγελματικά. Θέλω να έχετε στο μυαλό σας πολύ έντονα 29, 2, 7 και 10 δεκάτου, που θα γίνουν πράγματα 29-9 και θα γίνουν πράγματα που θα σας εκπλήξουν, έρχονται προτάσεις που δεν περιμένατε ή ακόμα και αν περιμένετε κάτι νέο σε δουλειά, σε επαγγελματικά, θα πάει πολύ πολύ καλά. 27 και 28 επίσης κάτι θα ακούσετε πολύ πολύ καλό, ή θα πάρετε προαγωγή ή θα κλείσετε μια ωραία συμφωνία. Πριν έλεγα για την επιστροφή προσώπου, αλλά πέρα από την επιστροφή προσώπου, πιο πίσω από αυτό, υπάρχει μια ωραία συνάντηση, μια ωραία γνωριμία, κάτι που θα γίνει πάρα πάρα πολύ καλό. Σκορπιός, Παρθένος, Ταύρος, Κριός και Δίδυμος, πολύ πολύ έντονα θα έρθει κάποιο πρόσωπο, θα έρθει μια γνωριμία, θα πάει πολύ πολύ καλά όλο αυτό και θα ξεκινήσει μετά τις 28-9, 28 και 29, αλλά και πολύ πολύ έντονα 15 με 17 δεκάτου. Είναι ημερομηνίες πολύ στάνταρ για μένα και πολύ καλές που μπορεί κάτι να γίνει τις συγκεκριμένες ημέρες ή ακόμα να γίνει και αυτή η γνωριμία. Τώρα, αν έχετε στο μυαλό σας ταξίδια, καλό θα ήταν να αποφύγετε 28-9, γιατί μου βγαίνει μία αναποδιά, μου βγαίνουν κάποια λόγια, μου βγαίνει ότι κάτι ίσως να μην πάει καλά. 31 πρώτη δεκάτου, 5 και 7 δεκάτου είναι πολύ καλές ημερομηνίες όπου θα κάνετε δρόμους και εκεί έρχονται και νέα καλά και συνεργασίες και γνωριμίες και τα ερωτικά ίσως παίξουν ρόλο ή ίσως κάποια συνάντηση υπάρξει πάνω σε δρόμο που θα πάει πολύ πολύ καλά. Ένα χ, σίγμα, λάμδα και δέλτα σας σκέφτονται πάρα πολύ, θα σας δώσουν καλά νέα. Και αν έχετε στο μυαλό σας κάτι που είναι κανονισμένο για μια επέμβαση, για κάποιες εξετάσεις, αν όλο αυτό το σκέφτεστε τον Οκτώβρη, θα έλεγα ότι από τις 2 δεκάτου έως και 10 δεκάτου είναι πολύ καλές μέρες που θα σας απασχολήσουν με θέματα υγείας, αλλά θα πάνε πολύ πολύ καλά. Νομίζω πως βγήκανε και αρκετά νούμερα και ημερομηνίες και αρχικά, όμως το τελευταίο που θα πω είναι να προσέχετε πάρα πολύ ένα πρόσωπο που πάει να σας τη φέρει πισόπλατα ή σας έχει πλησιάσει πολύ πονηρά ή κάποιος το έχει βάλει ή κάτι πάει να ανακαλύψει. Πολύ έντονα μου βγαίνει Σκορπιός, Ταύρος και Υδροχόος εδώ. Προσοχή λοιπόν, γιατί κάτι θα ανακαλύψετε, κάτι θα ξεσηκωθείτε από κάτι που είναι λίγο ύπουλο σαν κίνηση, οπότε τα μάτια σας ανοιχτά. Κατά τα άλλα θα πω ότι είναι ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο και καθαρό φλιτζάνι, μου αρέσει πάρα πολύ και εύχομαι όλα αυτά, οι αριθμοί, οι ημερομηνίες, τα αρχικά, να σας βοηθήσουν και να πάρετε σωστές αποφάσεις. Πάμε να κάνουμε τις επιθυμίες μας. Θέλω τώρα την πρώτη. Έχει πραγματοποιηθεί ήδη μία ωραία ονειροπαγίδα, λέει ότι ναι, πραγματοποιείται, ναι, τελειώνουν τα άσχημα και αρχίζουν τα καλά. Πάμε να κάνουμε και τη δεύτερη. Μία επιτυχία μεγάλη, ένα πι σας δίνει χαρά ή μία πόρτα ανοίγει για κάτι καλό για εσάς. Πάμε να κάνουμε και την τρίτη, εδώ. Είναι η πιο καθαρή, ένα σίγμα, όνομα ή επώνυμο, σας δίνει πολύ πολύ μεγάλη χαρά. Και άλλη μία θα κάνουμε στο πιατάκι μας και θα κλείσουμε έτσι ωραία, με ωραία νούμερα και ωραίες ημερομηνίες. Σκεφτείτε καλά και αρχικά αρκετά. Εδώ ένα πι και ζώδιο με κέρατα, Κρυός, Σταύρος ή εγώ καιρός, σας δίνει επιτυχία και μέχρι 8 ή μέχρι 28 μπορούμε να πούμε, δεκάτου, ενάτου, συγγνώμη, θα πραγματοποιηθεί, αλλιώς το αργότερο μέχρι 8 δεκάτου. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα, εμείς θα τα ξαναπούμε σύντομα. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε, την αγάπη μου και τα φιλιά μου.